Στα Θρανία θα επιστρέψουν προσεχώς κάτοικοι στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, προκειμένου να αποκτήσουν το απολυτήριο γυμνασίου μέσω της επαναλειτουργίας του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο Καστέλι, το οποίο, όπως είναι γνωστό, ανέστειλε τη λειτουργία του το 2018. Χαίρομαι που είμαι ξανά εδώ μετά από 6 σχεδόν χρόνια να επαναλειτουργήσουμε το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, στο Καστέλι, που πιστεύω θα βοηθήσει τους ενήλικες της περιοχής αλλά και όμορων περιοχών να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν ένα απολυτήριο γυμνασίου που θα τους βοηθήσει στη συνέχεια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να βελτιώσουν την εργασία τους. Πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας μετά από σχετικό αίτημα που είχαμε καταθέσει αρχές του χρόνου στο Υπουργείο για την ίδρυση τμήματος ΣΔΕ στο Δήμο μας. Εγκρίθηκε. Ήταν και η αφορμή και η ιδέα για το αίτημά μας. Πήραμε την ιδέα από το γεγονός ότι σε λίγα χρόνια θα λειτουργήσει το αεροδρόμιο εδώ δίπλα μας και βασικές γνώσεις για να μπορεί κάποιος να εργαστεί θα πρέπει να είναι και το απολυτήριο του γυμνασίου. Ένα αίτημα χρόνων για την τοπική κοινωνία παίρνει σύντομα σάρκα και οστά. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι διετούς φοιτησης με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο, ενώ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας θα επαναλειτουργήσει στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και συγκεκριμένα στο Καστέλι μετά από 6 χρόνια για να δώσει την ευκαιρία στους πολλούς που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να αποκτήσουν τον τίτλο του γυμνασίου και να ενισχύσουν τις προϋποθέσεις για να εργαστούν. Και θα τους δώσει τη δυνατότητα να βρουν δουλειά, ειδικά τώρα που θα ξεκινήσει και το νέο αεροδρόμιο στην περιοχή. Πιστεύω θα βοηθήσει πολύ κόσμο να εργαστεί εκεί. Η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι τα επόμενα χρόνια θα ανοίξει χιλιάδες θέσεις εργασίας, με δημότες της περιοχής να τρέχουν τις διαδικασίες ώστε να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση.